Κυρία Ντούρου, το θέμα είναι γνωστό στην πρωτοβάθμια σχολική εκπαίδευση, στην δευτεροβάθμια, δηλαδή γνωρίζουν οι χρήστες του χώρου πώς και γιατί το έργο αυτό έχει καθυστερήσει. Η αξιοπιστία λόγω και έργων διαχρονικά έχει, η κοινωνία γνωρίζει του καθενός την αξιοπιστία μας. Γνωρίζει λοιπόν την αξιοπιστία του Δήμου Κερκυραίων και την αξιοπιστία της Νότιας Κέρκυρας. Όλα τα υπόλοιπα που λέγονται ή όχι είναι περιττά. Αλλά θα σας πω το εξής. Όταν κάποιος δεν έχει τη γενναιότητα να αναγνωρίσει το λάθος του και προσπαθεί να το συγκαλύψει με παραπληροφόρηση, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι χρήσιμο στον τόπο. Μπορεί να είναι προσωρινό, προσωρινά να έχει μια εξουσία, αλλά πρέπει να βλέπει τη διαχρονικότητά του. Στην τελευταία μου τοποθέτηση είχα πει, στα πλαίσια της συνένεσης, της συνεργασίας, πρέπει όλοι μαζί να δούμε τι θα γίνει με το σχολικό κέντρο. Δυστυχώς, για άλλη μια φορά, αυτοί που είναι υπεύθυνοι για 14 παρατάσεις που έχει δοθεί για να φτιαχτεί το σχολικό κέντρο, προσπαθούν να καλύψουν τις παραλήψεις τους σε άλλους. Όλα τα υπόλοιπα δεν έχετε επαναρωτήσετε την σχολική κοινότητα, δηλαδή την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, που, γιατί μιλάμε για πρωτοβάθμια εκπαίδευση, να το σύλλογο διδασκόντων, την πρωτοβάθμια επιτροπή εκπαίδευσης της περιοχής και από μόνοι σας θα αντιληφθείτε ποιος έχει την ευθύνη. Δεν σημασία τι λέω εγώ ή οποιοδήποτε άλλος, σημασία ότι η αλήθεια είναι μία, δεν είναι δύο αλήθειες. Και η αλήθεια είναι ότι καθαρά η ευθύνη είναι αυτών που έχουν καθυστερήσει και να ελέγξουν. Να σας πω, πήγαινε και παράδοσα ένα κτίριο και σε μία εβδομάδα έπεσε η σκεπή. Τι αξιοπιστία να έχουν αυτοί οι άνθρωποι όταν σε μία εβδομάδα έπεσε η σκεπή τη στιγμή που το είχαν παραδώσει πριν μία εβδομάδα. Να μην πω και άλλα πράγματα. Άρα λοιπόν η έλλειψή του, και σας απαντάω πάλι, ο ευεργετητής αχάριστος για άλλη μία φορά βγαίνει στην επιφάνεια και όποιος δεν έχει τη γενναιότητα να αναγνωρίσει το λάθος του.